έχουμε πει από τότε που εκλεγήκατε. Οπότε καλώ ήρθατε. Σιδεροκέφαλο. Να είστε καλά. Και όλα να σα πάνε. Φέρετε και τον ήλιο, καλά. Γιατί. Τα έχουμε 2,5 μήνε. Καλά, ταρτινό πρωθυπουργό. Η υγρασία και οι βροχέ είναι δεδομένε στην Ήπειρο. Τι μα λέτε ότι θα έχουμε βροχέ συνέχεια. Όχι τίποτα άλλο. Έρχεται το Πάσχα. Του δίνετε Πάσχα συνέχεια. Και μεταφορικά έρχεται το Πάσχα. Λοιπόν, κύριε Κορονάκη, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που κλείσαμε το. Του προηγούμενου μισάρου της εκπομπής, το σχολιάζαμε και στο διάλειμμα μαζί, και αφορά τις σκουριές και όλη την κατάσταση η οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχει διαμορφωθεί εκεί. Που έχουμε συγκρούσεις, έχουμε επιθέσεις, χθες ήταν στα χέρια συντοπίτες. Ναι, είναι πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι καλό για την ενημέρωση όλων, να δούμε όλες τις εικόνες. Αν δούμε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, θα δούμε βίντεο που εργαζόμενοι επίσης πετάνε πέτρες σε κατοίκους. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες στην αστυνομία. Αυτή ήταν μια συγκέντρωση των κατοίκων, όπου οι εργαζόμενοι κάλεσαν αντισυγκέντρωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το λιγότερο που κάνει η αστυνομία είναι να μην επιτρέψει η επαφή μεταξύ των 2 διαφορετικών ομάδων διαφορετικών συμφερόντων. Ναι. Από εκεί και πέρα, τώρα να μπω στην ουσία. Όσον αφορά λοιπόν αυτό, το πρώτο λέω ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες γιατί έγινε αυτό. Ναι. Στην αστυνομία, και εδώ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τους αρμόδιους αξιωματικούς που είχαν την ευθύνη χθες. Από εκεί και πέρα για την ουσία. Βέβαια, τόσο καιρό κατηγορούσαμε την αστυνομία γιατί επενέβαινε, τώρα γιατί δεν επενεύει. Νομίζω ότι. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό, δεν είναι. Ποτέ δεν κατηγορήσαμε την αστυνομία γιατί δεν επενέβαινε σε περιπτώσεις τέτοιες. Μάλιστα. Νομίζω μάλιστα πολλές φορές έχουμε κατηγορήσει την αστυνομία γιατί δεν σταμάτησε, ας πούμε, ομάδες αντιδραστικές και πολλές φορές επιτέθηκε μαζί με πολίτες η αστυνομία απέναντι σε διαδηλωτές. Είχαμε και τέτοια περιστατικά παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, να μπούμε στην ουσία του ζητήματος όμως. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Για μας ο αγώνας των σκουριών είναι ένα σύμβολο. Ο αγώνας των κατοίκων ενάντια σε μια επένδυση περιβαλλοντοκτόνα είναι ένα σύμβολο και νομίζω ότι πρέπει το Υπουργείο να εξετάσει όλες τις νομικές προϋποθέσεις και να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ζημιά στο περιβάλλον. Πρέπει να κλείσει η επένδυση, κύριε Κορονάκη. Κατά τη γνώμη μας και από τα στοιχεία που εμείς έχουμε ως κόμμα, μιλάω τώρα, και ως τμήμα περιβάλλοντος, από την εικόνα που έχω εγώ, η επένδυση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι καταστροφική για το περιβάλλον και ως τέτοια δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί δεν τα δίνετε στο ΣΤΕ που έχει 3 αποφάσεις που λέει ότι μια χαρά πάνε. Α στηρηθεί η νομοθεσία και θα δούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Α στηρήσει η εταιρεία τους όρους που έχει βάλει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ας γίνουν ό,τι χρειάζεται να γίνει και θα δούμε από τα πρώτα δείγματα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να το κάνουμε. Η επιστημονική μέθοδος που χρησιμοποιείται από το εργοστάσιο, όπου έχει χρησιμοποιηθεί, είχε τεράστιες καταστροφές στο περιβάλλον. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να προστατεύσουν τη δουλειά τους. Ναι. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί όμως ότι και για αυτούς και για τα παιδιά τους πρέπει να προστατεύσουν πάνω απ' όλα το μέλλον της περιοχής. Μπορεί να συνεχιστεί, επειδή είπατε, κάνατε λόγο για τον αγώνα των σκουριών. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ή πρέπει να πάμε αποκλειστικά. Δεν είμαι καθόλου μια ένταση, ένα εμφύλιο σε μια περιοχή. Ή πρέπει να πάμε δικαστικά και ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν θέλω να πέφτει λάδι στη φωτιά. Θέλω με τρόπο σύνομο να λυθεί αυτή η ιστορία. Και οι προτάσεις που έχουν γίνει από το τμήμα περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ είναι προτάσεις που θα αποκαταστήσουν για την περιοχή και θα δώσουν θέσεις δουλειάς, όπως υπάρχει και ένα ολόκληρο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης περιοχής. Συμφωνούμε και να το δούμε. Οι συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις τουριστικής περιοχής που θα δώσει δουλειά. Οι συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις βοηθούν και όλο αυτό το σκηνικό ένταση που έχει στηθεί εδώ και 2 χρόνια. Να σας πω. Δεν είναι ένα σκηνικό ένταση που έχει στηθεί από πάνω. Από πού έχει στηθεί. Οι κάτοικοι καταλαβαίνουν ότι κινδυνεύει το μέλλον του και η ζωή του. Και σε εσά, αν συνέβαινε στο σπίτι σα δίπλα μια προσπάθεια που θα είχε στο τέλος μια κατάληξη, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, νομίζω και εσείς θα εξεγερώσετε. Από τη στιγμή που το θέμα πάει δικαστικά, εγώ θέλω να το πάρουμε, να μιλήσουμε λίγο θεσμικά εννοώ, από τη στιγμή που είπατε κι εσείς, πολύ εύστοχα για μένα, ότι δεν θέλετε να ρίξετε λάδι στη φωτιά. Από τη στιγμή που το συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να καταλαγιάσουν τα πάθη, τα μίση εκεί στην περιοχή και να πούν ότι προχωράμε να δούμε τι αποφάσεις θα βγάλουν τα δικαστήρια για να προχωρήσουμε παρακάτω. Υπάρχει ένα σύνθημα που χρησιμοποιείται στις πορείες για την Παλαιστίνη που λέει δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Για να αποκατασταθούν, να πέσουν τα πάθη, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ότι θα τηρηθεί νομιμότητα. Αυτό είναι μονόπαθο. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή είναι και το ΣΤΕ.
Το ΣΤΕ είναι το ανώτατο όργανο. Το ΣΤΕ έχει βγάλει τρεις αποφάσεις που λέει ότι η επένδυση δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό που λέει το ΣΤΕ και από δίπλα υπάρχει ένας δικαστικός άλλος αγώνας. Αν θέλετε να μιλήσουμε, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δείχνουν τις καταστροφικές συνέπειες. Ναι, αλλά ποια υιοθετεί ο θεσμός είναι τώρα, κύριε Κορονάκη, το καταλαβαίνετε. Θα σας πω. Εγώ σας λέω ότι η άποψή μας είναι ότι δεν τηρείται η νομοθεσιακή όρη που έχουν μπει. Και αυτό που χρειάζεται είναι να διερευνηθεί αν τηρείται. Και αν έχει περιβαλλοντικά καταστροφικά αποτελέσματα ή όχι αυτή η επένδυση. Αν έχει, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε και σε αυτό το τραπέζι και στη Χαλκιδική ότι μια επένδυση που θα καταστρέψει την περιοχή και το μέλλον πρέπει να σταματήσει. Ή πρέπει να σταματήσει η επένδυση ή θα πρέπει η εταιρεία να τηρήσει τους όρους που εσείς. Αν δεν έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Αν δεν έχει. Γενικά. Και να συνεχιστεί. Αν μπορεί να συνεχιστεί η επένδυση. Εμάς λοιπόν η θέση μας είναι. Υποθέτω ότι δεν είστε εναντίον εμπειρία, το να υπάρχουν εργασίες εκεί στην περιοχή. Προφανώς δεν είμαστε εναντίον του να έχουν οι άνθρωποι δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, σας είπα ότι έχουμε και ένα σχέδιο ολόκληρο εκπονήσει που το έχουμε παρουσιάσει στην περιοχή. Αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει στο περιβάλλον, αλλά και τουριστικής και οικολογικής ανάπτυξης περιοχής και παραγωγικής ανάπτυξης περιοχής. Για να το κάνουμε καθαρό, για να δώσουμε και θεωρείτε δουλειές. Ότι δεν μπορεί η επένδυση να προχωρήσει με κανέναν τρόπο. Εμείς με ό,τι στοιχεία έχουμε, τόσο επιστημονικά, όσο και από την παγκόσμια εμπειρία όπου χρησιμοποιήθηκαν τέτοιες μέθοδοι σε τέτοιες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Υπήρξε μετά καταστροφή και το αποτέλεσμα ήταν χειρότερο. Δηλαδή, δίνεις δουλειά για 5 χρόνια σε ένα κλάδο, σε κάποιους εργαζόμενους, το καταλαβαίνω. Και καταστρέφει την περιοχή. Αυτό υποθηκεύει το μέλλον όλης της περιοχής και όλων των εργαζόμενων για τα υπόλοιπα χρόνια και των ίδιων. Γιατί έχει και μεγάλες ιατρικές συνέπειες, ιατρικό κόστος. Μένει αυτό να το εξηγήσετε βέβαια και στους ανθρώπους εκεί. Εμείς είμαστε και στη διάθεση των ανθρώπων και νομίζω ότι και το Υπουργείο κάνει συναντήσεις με όλες τις πλευρές σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει και να δοθεί λύση. Χρειάζεται να κατευναστούν, καταλαβαίνω το άγχος των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να σώσουμε πάνω απ' όλα το μέλλον της περιοχής. Οι άνθρωποι, για να πάμε σε διαφημίσεις, να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί δεν ξέρουν τις επιπτώσεις. Γιατί τις ακούν μόνο από εσάς. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι, και το έχουμε δει και παλιότερα, κινητοποιούνται με βάση τα συμφέροντα της επιχείρησης. Και νομίζω αυτό το καταλαβαίνετε. Και την υγεία τους. Άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη δουλειά, πολλές φορές διεκδικούν το να μην χάσουν σήμερα, αύριο τη δουλειά τους. Ένα κράτος όμως πρέπει να έχει πιο μεγάλη αίσθηση ευθύνης και να κοιτάει και τα επόμενα 20, 30, 50, 100 χρόνια. Δεν είναι το επόμενο εξάμηνο μόνο. Ένα κράτος δεν μπορεί να σχεδιάζει για το επόμενο εξάμηνο. Άρα νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται εκεί είναι να διερευνηθούν ότι όλα τα νόμιμα στοιχεία για να, αν είναι περιβαλλοντοκτόνα, όπως λένε τα στοιχεία που έχουμε εμείς, ναι, η επένδυση να σταματήσει και να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Ωραία. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε πάλι με τον κύριο Κορονάκη.